δεύτερη ημέρα συνομιλιών των αρχηγών στρατού Δυτικής Αφρικής της ΕΚΒΑΣ. Προετοιμάζονται για πιθανή ένοπλη επέμβαση στον Νίγηρα. Έχουν συμφωνήσει να ενεργοποιήσουν μια δύναμη επιφυλακής ως έσχατη λύση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον Νίγηρα μετά την ανατροπή και κράτηση του Μπαζούμ από στρατηγούς. Βρίσκονται σε διήμερη συνάντηση στην πρωτεύουσα της Γκάνας, Άκρα. Για να εκτιμήσουν τις λεπτομέρειες στρατιωτικής επιχείρησης για την αποκατάσταση του Μπαζούμ. Ως γνωστόν ανετράπη 26 Ιουλίου με πραξικόπημα. Να μην αμφιβάλλει κανείς ότι αν αποτύχουν όλα τα άλλα, οι γενναίες δυνάμεις της Δυτικής Αφρικής, τόσο οι στρατιωτικοί όσο και οι πολιτικοί, είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του καθήκοντος. Αυτά δηλώνει ο Αμπντέλ Φατό Μουσά. Επίτροπος της ΕΚΟΒΑΣ τον βλέπετε σε αυτή τη φωτό. Επίτροπος για πολιτικές υποθέσεις και ασφαλείας. Δίνουμε μια ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία, τόνισε, και η μπάλα είναι στο γήπεδο της Χούντας. Σημειώστε ότι ο Αμπντέλ Φατό Μουσά πρόσθεσε ότι εκτός από το πράσινο ακροτήριο και τις χώρες υποστρατιωτικές κυβερνήσεις, όλες οι άλλες χώρες του 15 μελούς μπλοκ είναι έτοιμες να συνεισφέρουν στην περιφερειακή αυτή δύναμη. Να τονίζω Μπαζούμ, του οποίου εκλογές του 21 ήταν ορόσημο στην ταραγμένη ιστορία Νίγηρα, κρατείται με την οικογένειά του στην επίσημη κατοικία του Προέδρου μετά το πραξικόπημα. Είναι αποφασισμένοι να δράσουν, γιατί τονίζουν ότι ο Νίγηρας έγινε το τέταρτο έθνος της Δυτικής Αφρικής από το 2020 που υπέστη πραξικόπημα μετά το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τη Γουινέα. Είδατε τον πρόεδρο της Μπουρκίνα Φάσο, αυτόν τον νεαρό στη Μόσχα, με πόσους παρατρεχάμενους στρατιωτικούς φύλαξης του είχε. Στο μεταξύ και η περιοχή Σαχέλ παλεύει με ένοπλες ομάδες που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα και το ISIS. Η απογοήτευση για τη βία έχει οθήσει στις στρατιωτικές καταλήψεις. Μην ξεχνάμε, έκτακτη σύνοδος είχε πραγματοποιηθεί στην Αμπούτζα στις 10 Αυγούστου 2023. Της Επιτροπής Γενικού Επιταλείου που ενεργοποίησε τις δυνάμεις της να αποκαταστήσει γρήγορα τη συνταγματική τάξη στο Νίγηρα. Όσοι άλλος, ως φαίνεται, οι δυνάμεις ΕΚΟΒΑΣ είναι πανέτοιμες εάν οι αντάρτες στο Νίγηρα αρνηθούν να σταματήσουν τις ταραχές, να επέμβουν στρατιωτικά. Για ακριμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.